Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκεί έξω, στην κοινωνία, συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Άνθρωποι χάνουν τη δουλειά, το φαγητό, το σπίτι, την υγεία τους. Μειώνεται το προσδόκιμο ζωής. Αυξάνονται δραματικά οι χρήστες ψυχοφαρμάκων. Κάποιες χιλιάδες συνάνθρωποι μας επιχειρούν να βάλουν τέρμα στη ζωή τους. Μερικές χιλιάδες το πετυχαίνουν και φυσικά δεν είναι από έρωτα. Εδώ μέσα πάλι, ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα λεύρη, κάποιοι από πατριωτικό καθήκον φυσικά και για τη σωτηρία της πατρίδας, την οποία έχουν με όρους εργολαβίας αναλάβει, ενώ με ψυχραιμία περισσή ψηφίζουν μέτρα και μνημόνια, ταράζονται και διαρριγνύουν τα ημάτια τους όταν κάποιος τολμά να τους περιγράψει το αποτέλεσμα της ψήφου τους και τις συνέπειες. Εντάξει, ξέρουμε. Όταν κάποιος στις μέρες μας τολμήσει να μιλήσει για κοινωνική κρίση, για ανθρωπιστική κρίση, όταν μιλήσει για ατομικά και δημοκρατικά δικαιώματα και για καταστολή, είναι σίγουρα λαϊκιστής, εάν δεν είναι τρομοκράτης. Αναρωτιόμαστε, πόσος ακόμα κοινωνικός κανιβαλισμός για ένα ακραίο δόγμα που έχει φέρει την ελληνική κοινωνία στα όρια της. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το δόγμα της ανεργιολαγνίας που έχει χτυπήσει τον τόπο της καταγωγής μου, την Αχαΐα, εδώ και χρόνια, να υπενθυμίσω για όσους μας εγκαλούν ότι ολοφυρόμαστε μόνο για δημοσίους υπαλλήλους, την Πειραϊκή Πατραϊκή και την Πειρέλη, αυτό το δόγμα λοιπόν επιστρέφει. Είναι χειρότερο και είναι έτοιμο για όλα. Επιστρέφει για να απολύσει 90 εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Αχαΐα, 176 στη Δυτική Ελλάδα, να καταργήσει δύο ειδικότητες στα ΕΠΑΛ του νομού, στους οποίους φυτά το 23% των ενεργών μαθητών, και 8 ειδικότητες στα ΕΠΑΣ, όπου φυτά το 60% των μαθητών. Κύριε Υπουργέ, ακόμα και με την πιο δαπανηρή διαφήμιση στην Πάτρα και τις κομοπόλεις του νομού, τα ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν θα μπορούσαν να αυξήσουν μέσα σε ένα καλοκαίρι μόνο την πελατεία τους κατά 83% των ενεργών μαθητών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Βεβαίως, υπό την αίρεση ότι όλα αυτά τα παιδιά θα είχαν να πληρώσουν τα δίδακτρα. Δεν έχουν. Και επειδή η γνώση είναι δύναμη, αντιλαμβανόμαστε. Η γνώση είναι ο στόχος. Γιατί αυτό κάνετε. Είστε μεσάζοντες και διαφημιστές σχολαρχών, των ιδίων σχολαρχών που συνέταξαν το σχέδιο Αθηνά, των ιδίων που απέτησαν τον αποχαρακτηρισμό των ιδιωτικών δασκάλων ως εκπαιδευτικών. Αφού συμβάλατε τα μάλα στην υποβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, τώρα διαλύετε και τις ειδικότητές της. Πιστεύετε ότι κανένας δεν θα ασχοληθεί με την ειδικότητα των αισθητικών και των κομμωτριών, γιατί πώς να το κάνουμε, σας φαίνονται ταπεινές ασχολίες. Εξάλλου οι συγκεκριμένες ειδικότητες δεν θα λείψουν από τις εύπορες κοινωνίες των βορείων και νοτίων προαστίων, δεν θα λείψουν από τις κυρίες του Κολονακίου που έτσι κι αλλιώς έχουν εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση σε δαπανηρές φροντίδες αισθητικής. Θα λείψουν όμως από λαϊκά κορίτσια, από φτωχά λαϊκά κορίτσια και μεσήλικες γυναίκες που αποφάσισαν να κάνουν κάτι στη ζωή τους προκειμένου να ζήσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Και καθώς αναφέρομαι στα κορίτσια, πρέπει να σημειώσω ότι η πρακτική σας πέρα από ταξική έχει και στοιχεία εξαιρετικά σεξιστικής αντίληψης. Το πολυνομοσχέδιο, καταργώντας τις συγκεκριμένες ειδικότητες στον ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, στην ουσία αποκλεί τις γυναίκες από την επαγγελματική εκπαίδευση. Οι υποκατάργηση ειδικότητες αποτελούν ουσιαστικά τη μοναδική διέξοδο των γυναικών από 16 έως και άνω των 50 ετών
στην επαγγελματική εκπαίδευση, όπως εύκολα φαίνεται και από τη σύνθεση των τμήματων, π.χ. αισθητικής, κομμωτικής, νοσηλευτικής, όπου το γυναικείο στοιχείο κινείται μεταξύ 90% και 100%. Με την ίδια χλέβη έχετε ενδύσει και την απόλυση 75 σχολικών φυλάκων και 400 περίπου καθαριστριών και σχολικών τροχονόμων. Για τη σωτηρία της πατρίδας να υποθέσουμε. Διανοήστε τι σημαίνουν για μια επαρχιακή πόλη αυτά τα νούμερα. Αναρωτιέστε πόσοι άνθρωποι λαθροβιούν πίσω από τα νούμερα. Αλλά εντάξει, μην αγχωνόμαστε. Θα έρθουν και εδώ για την καθαριότητα οι μαφιόζοι εργολάβοι του ΙΣΑΠ με τα βιτριόλια. Θα έρθουν και εδώ οι επαγγελματίες προστάτες, οι μπράβοι της νύχτας, οι ντίλερς, οι μαχαιροβγάλτες για να φυλάξουν τα παιδιά μας από την ενδοσχολική βία, τα ναρκωτικά, τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και τα σχολεία μας από τις διαρρήξεις και τους βανδαλισμούς. Στην ονειρεμένη σας κοινωνία, επιτέλους, οι λύκοι θα φιλούν τα πρόβατα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι το λιγότερο κράτος και η ελεύθερη αγορά. Είναι η χαρά του η έκακμη, η χαρά του μπράβου και των ηθικών αυτούργων του εγκλήματος κατά της Κούνεβα. Κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν εδώ την αίθουσα από χθες όπως και στο παρελθόν εξάλλου γίνεται μεγάλη συζήτηση για το παλιό και το καινούριο. Μερικοί ορίζουν σαν μεγάλο, λαμπερό και επελάβνον καινούριο το γεγονός ότι η ανεργία αντιμετωπίζεται με περισσότερη ανεργία, ότι τα σκληρά μέτρα αντικαθίστανται με ακόμα σκληρότερα, ότι οι πελατειακές σχέσεις αντί να διαρριγνύονται, να ακυρώνονται, ενισχύονται με καινούργιους πελάτες, ότι οι εκπαιδευτικοί αντί να κριθούν με βάση τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, καταδικάζονται με βάση την ιδεολογία τους. Πόσο αλήθεια απέχουμε από την επαναφορά των πιστοποιητικών φρονημάτων. Θα μας πείτε ότι κι αυτά είναι ιδεολειψίες του παρελθόντος, του παλιού καιρού. Όπως παλί είμαστε κι εμείς, γιατί αν ανήκει στο παλιό να λες ότι η παιδεία και η υγεία είναι δημόσια αγαθά, ότι η φορολογία πρέπει να είναι ανάλογη της φοροδοτικής ικανότητας, ότι όλοι πρέπει να έχουμε ένα πιάτο φαΐ και ένα μέρος να μείνουμε, αν είναι παλιό να λες τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας και δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει, τότε εντάξει, αφήστε μας να είμαστε παλιοί. Κρατήστε το νέο για λογαριασμό σας. Και κάτι τελευταίο. Όπως μας είπε χτες το βράδυ, βουλευτής της κυβέρνησης, μας νικήσατε. Δεν απασχόλησε κανένα δελτίο, κανέναν μεγάλο δημοσιογράφο. Μας νικήσατε με τα όπλα, με στημένες δίκες, με εξορίες και φυλακές. Όμως, κύριοι, οι ήρωές μας εξακολουθούν να είναι ήρωές μας. Τα βάσανα της αριστεράς είναι βάσανά μας. Κανένας δεν μπορεί να τα ερμηνεύει πιο κυρίαρχα και πιο αυθεντικά από μας και σε κανέναν δεν θα επιτρέψουμε να ασελγεί πάνω στο ηρωικό και τιμημένο σώμα της. Σε κανέναν και κυρίως όχι σε αυτούς που είναι απόγονοι των Γερμανοτσολιάδων. Σας ευχαριστώ πολύ.